Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα boom. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον 12ο πίθηκο. Όπως έχει πει και σε κομμάτι του, οι φίλοι του τον φωνάζουν Άκη. Λοιπόν, ο 12ος πίθηκος είναι ένας, τουλάχιστον για μένα, από τους πιο αληθινούς ράπερ της ελληνικής hip-hop σκηνής. Ο 12ος πίθηκος ξεκίνησε το 1996 με μια πενταμελής ομάδα που λεγόταν Funky Dust. Ο 12ος πίθηκος είναι στην ηλικιά μου, κοντά, λίγο μικρότερος, και για μένα προσωπικά έχει πει εξαιρετικά κομμάτια και είναι και πολύ καλός σαν άνθρωπος. Προσωπικά για μένα, όσοι είναι αληθινοί στα κομμάτια τους, είναι αληθινοί και στην ψυχή τους. Αυτό είναι νόμος. Λοιπόν, το αγαπημένο μου κομμάτι από το 12ο είναι αυτό. Ο μαχητής θα πέσει κάτω. Τι κι αν γίνει θα σηκωθεί. Ο μαχητής θα πέσει κάτω. Μα δεν θα φοβηθεί, γιατί έτσι του μάθει πουτάνα η ζωή. Πάτε και λίγο Funky Dust. Στιγμές νιώθω πως χάνομαι. Τίποτα δεν αισθάνομαι, πιάνω πράξεις και συνήθειες που τώρα απεχθάνομαι. Πάτε καλή μια γεύση από αυτό. Ο 12ος αλλάζει σαν τις μπλούζες στα μουνιά. Ο 12ος κολυμπάει πλέον μες στα λεφτά. Ο 12ος πουλήθηκε, ο 12ος πουλάει. Ο 12ος σας γράφει στα αρχίδια του και γελάει. Και μπορώ να δηλώσω προσωπικά ότι το αγαπημένο μου κομμάτι είναι ο μαχητής. Γιατί μου πέρασε μια δύσκολη φάση της ζωής μου, το έχω πει και σε άλλο βίντεο. Υπάρχει συγκεκριμένα επεισόδιο σε εκπομπή του Verfil Official για αυτό που είχα περάσει. Και δεν σας δίνω τον λόγο της τιμής μου, δεν είναι ψέματα αυτό που θα σας πω. Όταν είχα πέρασει το άγχος, κρίση, πανικού κλπ, ήθελα να ακούσω κάτι έτσι ώστε να με κάνει να ηρεμήσω. Και αυτό που άκουσα ήταν ο μαχητής. Εκείνη τη στιγμή έκανα δεξιά στον δρόμο, δάκρυσα και ηρέμησα. Στο λόγο της τιμής μου. Δωδέκατε, μη σταματήσεις. Προχώρα δυναμικά, είσαι από τους ράπερ που κρατήσανε 100% το style τους. Από ό,τι έχω καταλάβει, σε αγαπάει όλη η hip-hop κοινότητα. Απλά τα πράγματα. Προχώρα δυναμικά, εμείς σε στηρίζουμε, ξέρουμε τι είναι το αληθινό hip-hop, σε αγαπάμε και προχώρα δυναμικά. 12ο Ιάκη, σου εύχομαι τα καλύτερα. Και πάμε δυναμικά να κρατήσουμε το παλιό καλό ελληνικό hip hop. Να το κρατήσουμε. Να πω και κάτι άλλο, ότι δεν είναι ο μόνος. Υπάρχουν πάρα πολλοί ακόμα που είναι δυναμικοί, αληθινοί και κρατάνε αυτή τη μαγεία που λέγεται hip hop. Κάντε ένα like, ένα subscribe, γουστάρω, πάμε να φτάσουμε τους 1000 και στο επόμενο boom θα συζητήσουμε για τον...